Οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών της Δυτικής Θεσσαλονίκης που είμαστε μέλη της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας καλέσαμε στη σημερινή εκδήλωση, συνεχίζοντας τη δράση μας όλου του προηγούμενου διαστήματος που αναπτύξαμε μαζί με σωματεία και μαζικούς φορείς της περιοχής μπροστά στο οξυμένο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα ελληνικά πετρέλαια. Η έντονη δυσοσμία που οφείλεται στις περίφημες ενώσεις μερκαπτάνων που εκλείονται κατά τη διαδικασία αποξήρασης της λάσπης σε ανοιχτό χώρο στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ μπορεί να εκδηλώνεται πιο έντονα στην περιοχή του Κορδελιού, όπως ρυπαίνεται ο αέρας όλης της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η υγεία όλων των κατοίκων της περιοχής. Παρόλο που οι ενώσεις μερκαπτάνων που δημιουργούν τη δυσοσμία μπορεί να μην είναι άμεσα καρκινογόνες, σε συνδυασμό όμως και με άλλες ενώσεις, οι επιπτώσεις τους είναι ιδιαίτερα αρνητικές και η έκθεση του ανθρώπου σε τέτοιες ενώσεις προκαλεί ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος και αντιδράσεις όπως σύλληγκο, ναυτία, αϊχνία και δακρύρια, παθήσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί από γυναίκες και μαθητές στην περιοχή Κορδελιού Ευόσμου. Εκτός όμως από τις μερκαπτάνες, στην τελευταία έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρατηρήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στο άοσμο αλλά καρκινογόνο και επικίνδυνο βενζόλιο. Εμείς λοιπόν, οι γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών οικογενειών της Δυτικής Θεσσαλονίκης αγωνιζόμαστε για τη ζωή και την υγεία των παιδιών μας και των οικογενειών μας για καθαρό αέρα. Στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, μια πολύ επιβαρημένη περιβαλλοντολογικά περιοχή από την ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας, διεξάγεται τα τελευταία χρόνια ένα έγκλημα σε βάρος της ζωής μας, στο οποίο καμία γυναίκα, κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να κλείσει τα μάτια. Το πρόβλημα φυσικά δεν είναι καινούριο και ούτε και εμείς το θυμηθήκαμε σήμερα. Σε όλα αυτά τα χρόνια που οργανώνουμε διαμαρτυρίες, καμία κυβέρνηση, καμία διοίκηση στο Δήμο και στην Περιφέρεια δεν έχει πάρει ουσιαστικά μέτρα για να ανακοπεί και να σταματήσει η επιβάρηση της υγείας των κατοίκων της περιοχής, αλλά και για τους εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ, στους οποίους οι επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες. Κανείς από αυτούς δεν πήρε ούτε ένα μέτρο για να τοποθετηθούν φίλτρα από τα ΕΛΠΕ, να σταματήσει η λειτουργία του εργοστασίου μέχρι να πάρθουν όλα τα μέτρα για την υγεία των κατοίκων της περιοχής και των εργαζόμενων. Δεν εξέτασαν σχέδια απομάκρυνσης και μετεγκατάστασης από κατοικημένη περιοχή. Αντίθετα, και η νεοεκλεγμένη διοίκηση Μαγδαλιανού στο Δήμο, σε πρόσφατη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με αυτό το θέμα, πρότεινε να περιμένουμε και να δώσουμε χρόνο στην επιχείρηση, να πάμε σε διάλογο για να τους ζητήσουμε να κάνουν το αυτονόητο. Να πάρουν δηλαδή όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για να πάψει η ρύπανση της περιοχής μας και η επιβάρηση της υγείας μας. Τα ίδια έκανε και κάνει και η διοίκηση της περιφέρειας, που παρότι προσπάθησε να εκμεταλλευτεί προεκλογικά το γεγονός της ρύπανσης και της έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν κλήθηκε τελικά να πάρει θέση σε συνεδρίαση και κάτω από την αγωνιστική κινητοποίηση φορέων, δεν πήρε θέση, δεσμεύτηκε δήθεν ότι θα συζητηθεί σε άλλη συνεδρίαση, η οποία μέχρι σήμερα όμως δεν έχει οριστεί. Τα ΕΛΠΕ και η συνολικότερη βιομηχανική δραστηριότητα εντός του αστικού ιστού προκαλούν αυξημένη συγκέντρωση τοξικών και καρκινογόνων παραγόντων κινδύνου, όπως το βενζόλιο και άλλες ενώσεις, για τα οποία δεν έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι. Επίσης, είναι υπαρκτή η πιθανότητα βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, τη στιγμή που δεν υπάρχουν έλεγχοι τόσο για τη διαχείριση των αποβλήτων των ΕΛΠΕ, όσο και για τις επιδράσεις στο υπέδαφος και στο νερό. Αλλά βέβαια, ούτε και σχέδιο και ενημέρωση για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου βιομηχανικού ατυχήματος. Το παράδειγμα της ρύπασης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα στην περιοχή του Κορδελιού Ευόσμου, είναι από τα πιο αποκαλυπτικά για όποιον πίστεψε καλοπροαίρετα το παραμύθι ότι η αύξηση των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων
μπορεί να οδηγήσει στην ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας. Χρόνια τώρα, όλες οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες και οι σημερινοί, μας διαβεβαιώνουν ότι η λύση στα βάσανά μας είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Όμως η ανάπτυξή τους αυτή μυρίζει άσχημα εδώ στο Κορδελιό και στον Εύωσμο. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η ανάπτυξή τους απειλεί την ίδια την υγεία μας. Οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών Δυτικής Θεσσαλονίκης λοιπόν οργανώνουμε, πρωτοστατούμε και συμμετέχουμε στον αγώνα των κατοίκων της περιοχής. Με όλες μας τις δυνάμεις υπερασπιζόμαστε το πλαίσιο ετοιμάτων φορέων, εργατικών σωματείων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, μαθητικών συμβουλίων για τα εξής. Να πάρθουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των κατοίκων της περιοχής και των ίδιων των εργαζομένων στην επιχείρηση. Να προχωρήσει η μεταφορά και η πλήρη στεγανοποίηση των σκαμάτων υποδοχής αποβλήτων σε χώρο κατάλληλο που θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων. Να συνεχιστούν σε μόνιμη βάση οι μετρήσεις για τη ρήπανση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Να πραγματοποιηθεί επιδημιολογική έρευνα στους κατοίκους της περιοχής και τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Να υποβληθούν άμεσα σε δημόσια νοσηλευτική ομάδα στις ενδεδειγμένες εξετάσεις για τις επιπτώσεις στην υγεία τους από τη μακροχρόνια έκθεση στους βιομηχανικούς ρήπους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων μέχρι να ολοκληρωθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων και των εργαζόμενων, με το κόστος να επιβαρύνει τα ΕΛΠΕ. Μέχρι την υλοποίηση αυτών των μέτρων να ανασταλεί η λειτουργία των εργασιών της εταιρείας με την εξασφάλιση όλων των μισθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ, μόνιμους και εργολαβικούς. Ενάντια στις χορηγίες των ΕΛΠΕ που δίνονται για να εξαγοράσουν την ανοχή μας και για την κατάσταση που ζούμε. Να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες μας σε σχολική στέγη, υγεία, χώρους άθλησης και αναψυχής, αποκλειστικά από το κράτος, την περιφέρεια και το Δήμο, μέσα από γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Να καταρτιστεί άμεσα ολοκληρωμένη εκτίμηση επικινδυνότητας και να διαμορφωθούν ανάλογα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περιοχή μας σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Να αναβαθμιστούν τεχνικά οι σταθμοί μέτρησης της περιοχής και οι μετρήσεις να γίνονται 365 μέρες το χρόνο, με άμεση ενημέρωση των κατοίκων. Εκτός από τις οσμηρές ενώσεις, να γίνει έρευνα και για τις υπόλοιπες ελκυόμενες ενώσεις που παράγονται από τη βιομηχανική δραστηριότητα, παραδείγματος χάρη το διοξίδιο του θείου, το μονοξίδιο του άνθρακα, τα οξίδια του αζότου, το όζον, ο μόλυβδος, τα βενζόλια και τα αιωρούμενα σωματίδια. Μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να καλυφθούν οι ανάγκες των υποστελεχωμένων κέντρων υγείας της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ενίσχυσή τους με κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ώστε να πραγματοποιεί σε συχνά χρονικά διαστήματα αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν μέσα στο χρόνο τις επιδημιολογικές μελέτες που θα οδηγήσουν στη σωστή πρόληψη και περίθαλψη των κατοίκων της περιοχής, που είναι βεβαρημένοι με τόσους βιομηχανικούς ρήπους. Και τέλος, οριστική μετεκατάσταση των ΕΛΠΕ και άλλων τέτοιων βιομηχανιών εκτός αστικού ιστού συνολικά, με ευθύνη του κράτους και με έξοδα των ίδιων των βιομηχανιών. Ευχαριστούμε πολύ.